και στην δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους. Συνολικά οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα θα συμβάλλουν όχι μόνο στον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι μεταρρυθμίσεις των ασφαλιστικών ταμείων και η προσαρμογή των τάξεων αποσκοπούν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ταμείων με τρόπο που προφυλάσσει κυρίως τους χάμηλους συνταξιούχους. Ο δεύτερος στόχος είναι να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα και με αυτόν τον τρόπο να προωθηθεί η ανάπτυξη και να αυξηθεί η απασχόληση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας, αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο την προώθηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, καθώς και μεταρρυθμίσεις που θα συντελέσουν στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Και αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα επηρεάσουν θετικά την επενδυτική δραστηριότητα, τις εξαγωγές και την απασχόληση. Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κόστους και την μείωση της ανεργίας, ιδίως των νέων, που έχει φτάσει σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Οι θεσμικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και η προβλεπόμενη μείωση του κατώτατου μισθού που καθορίζεται από τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ήταν αντικείμενο διεξοδικής ανάλυσης, συζήτησης και διαπραγμάτευσης, όπως επίσης το ζήτημα του 13ου και του 14ου μισθού. Και όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η μείωση του κατωτάτου μισθού θα οδηγήσει μέσω πρόθεσμα σε αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητος και επομένως στην ενίσχυση του μέσου εισοδήματος των εργαζομένων. Η μείωση του κατωτάτου μισθού που καθορίζεται από τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν συνεπάγεται αυτόματη προσαρμογή των μισθών που καθορίζονται από τις κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις. Το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το συμφέρον όσων έχουν εργασία, αλλά και του ενός εκατομμυρίου ανέργων και των εκατοντάδων χιλιάδων που απασχολούνται σε συνθήκες μαύρης εργασίας. Είδαμε πως μέσα σε 2 χρόνια αυξήθηκε η ανεργία κατά περίπου 600.000 άτομα και βλέπουμε επίσης 1 στους 2 νέους να είναι άνεργος. Βραχυπρόθεσμα, οι νέες ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το μέσο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά μεσοπρόθεσμα θα συντελέσουν στην αύξηση της απασχόλησης. Θα αυξήσουν τις εξαγωγές αγαθών υπηρεσιών, θα περιορίσουν τις εισαγωγές, θα αυξήσουν το μέσο εισόδημα των εργαζομένων. Η διεθνής εμπειρία στηρίζει αυτή τη θέση. Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ρευστότητα της οικονομίας, το πρόγραμμα προβλέπει την ενίσχυση της κεφαλαϊκής θέσης και της ευρωστίας των τραπεζών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους και της παρατεταμένης ύφεσης. Αυτό θα γίνει με τρόπο που προάγει το δημόσιο συμφέρον και σέβεται την επιχειρηματική αυτονομία των τραπεζών. Η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και τη ρευστότητα της οικονομίας και επομένως στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. Όσο για άλλα ειδικότερα θέματα πολιτικής και τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους που διακρατούν οι ιδιώτες πιστωτές, οι τοποθετήσεις των Υπουργών δεσμεύουν την κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, άκουσα με μεγάλη προσοχή την κριτική που ασκείται από πολλές πλευρές.